Σύγχρονο δουλεμπόριο ευδοκιμεί στο νιοχώρι και στην κατοχή του Δήμου Μεσολογίου με την εκμετάλλευση των Βουλγάρων και των Ρουμάνων που έρχονται προ αναζήτηση μεροκάματο στην περιοχή. Οι δουλέμποροι φέρνουν καραβάνια υποψήφιων εργατών, του εγκαταλείπουν στην περιοχή και όσο του προκύψει μεροκάματο, αυτοί αναγκάζονται να κοιμούνται στου δρόμου ή όπου βρουν κάποιο απάγκιο για να μην πεθάνουν από το κρύο. Σύμφωνα με τι μαρτυρίε των ίδιων των μεταναστών στην εφημερίδα ΕΧΜΗ, δηλώνουν ότι ήρθαν από τη χώρα τους με λεωφορείο πληρώνοντας ο καθένας από 50 ευρώ για να φτάσουν έως εδώ Έγινε συνεννόηση μεταξύ ενό ντόπιουτ, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Η υπόσχεση ήταν ότι θα βρουν δουλειά στα χωράφια ενώ η στέγη και το φαγητό θα εξασφαλιστεί από τον ίδιο τον κτηματία με το αζημίωτο. Στην κατοχή έφτασαν την περασμένη Κυριακή και από τότε βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι, κοιμούνται στο ύπεθρο και περιμένουν να βρουν δουλειά, αφού του είπαν ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσει στι 15 Νοεμβρίου. Οι ίδιοι απογοητευμένοι λένε ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω, όμω δεν έχουν χρήματα ούτε και τα εισιτήρια. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν ούτε καν φαγητό και θα εξακολουθήσουν. Να μην έχουν μέχρι να κάνουν τα πρώτα μεροκάματα. Μια ομάδα βούλγαρων, αποτελούμενη από περίπου 35-40 άτομα, διαμένουν στα λεγόμενα σαλέ στην κατοχή, κάτω από άθλιε συνθήκε, στο υπόγειο του κτηρίου, μέσα στο κρύο και την υγρασία. Το υπόγειο έχει χωριστεί σε διαμερίσματα μενάειλων και χαρτόνια, στο καθένα από τα οποία κοιμάται η κάθε οικογένεια ξεχωριστά πάνω σε στρώματα ή παλιά ρούχα ή ακόμη και χαρτόνια που είναι τοποθετημένα στο τσιμέντο. Μαγειρεύουν στο πράβλιο χώρο μέσα σε τενεκέδε, αφού, όπω είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν μαγειρικά σκέφη. Για αυτή τη φιλοξενία πληρώνουν περίπου 20 ευρώ καθένα το μήνα. Από αυτού, αρκετοί έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά, και όπω είπαν οι ίδιοι στην εφημερίδα Εχμή, το μεροκάμα του μπορεί να φτάνει στην καλύτερη περίπτωση ακόμη και τα 25 ευρώ. Αφού δεν βρίσκουμε δουλειά στη χώρα μα, τι να κάνουμε, ήρθαμε εδώ. Η επόμενη αποθήκη ψυχών βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί προς το Λεσίνι. Όπου εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα διότι στον καταβλισμό αυτό βρίσκονται οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά και βρέφη. Αυτή τη στιγμή κάτω από απάνθρωπες συνθήκες ζουν δύο βρέφη έξι μηνών και ένα παιδί τριών ετών. Εκεί ζει χειμώνα καλοκαίρι και η 15χρονη Ελένη από τη Βουλγαρία η οποία γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα. Για το θέμα τη εκμετάλλευση μεταναστών από συμμορίε που του υπόσχονται δουλειά και ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα για τη συλλογή εσπεροειδών, κατέφυγε στον εισαγγελέα Μισολογίου ο αντιδήμερχο Ιερά Πόλο Μισολογίου Παντελή Καρατσόλη. Η καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα αναφέρει τα εξή. Για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατέ ενό εγκλήματο που διαπράττεται από συμμορίε που δρούν στην Δημοτική Ενότητα Ενιαδών. Συμμορίε που εκμεταλλεύονται και κερδοσκοπούν κάνοντα δουλεμπόρι μεταναστών. Συμμορίε αποτελούμενε από συγκεκριμένα πρόσωπα Ελλήνων, τα οποία σε συνεργασία με μετανάστε καλούν μετανάστε μάσε βουλγάρικη και ρουμάνικη καταγωγή στην Δημοτική Ενότητα Ενιαδών πουλώντα την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και υποχρεώνοντά του να διαβιούν σε υποτυπώδει εγκαταστάσει κάτω από άθλιε συνθήκε, ενώ άλλου του υποχρεώνουν να κοιμούνται στου δρόμου και στα πεζοδρόμια, μην έχοντα εξασφαλίσει για αυτού ούτε τον ύπνο του και όλα αυτά γίνονται επιπληρωμή. Μεταξύ άλλων, στην καταγγελία, ο κ. Καρατσόλη αναφέρει ότι θα ήθελε να υπενθυμίσει το περσινό τραγικό θάνατο εννιάμινου παιδιού βουλγαρική καταγωγή σε ένα από αυτού του καταβλισμού, όπω επίση και πολλά κρούσματα κλοπών και δολιοφθορών που έχουν λάβει χώρα. Επίση, σημειώνει πω υπάρχει κίνδυνο που ελοχεύει από υγειονομική πλευρά για μετάδοση νοσημάτων εξαιτία των άθλιων συνθηκών διαβίωσή του. Καλή τον κύριο Ισαγγελέα, επειδή το κοσμική αυτή κατάσταση που έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια στη Δημοτική Ενότητα Νιαδών δεν τιμά κανέναν, ζητεί για ύστερα, όπω λέει, φορά την παρέμβασή του για έρευνα στα εξή θέματα. Πώ προσκαλούνται οι μετανάστε βουλγάρικη και ρουμάνικη καταγωγή στην περιοχή και από ποιου μηχανισμού και πρόσωπα. Να ερευνηθούν οι συνθήκε διαμονή του καθώ και οι ιδιοκτήτε που του φιλοξενούν. Να διερευνηθεί με ποιο τρόπο γίνεται ο χρηματισμό από του μετανάστε από τη στιγμή που ξεκινούν από την πατρίδα του μέχρι και την άφηξή του στην περιοχή μα, όπω και στα σημεία υποδοχή και κατάστασή του σύμφωνα με σχετικέ καταγγελίε. Για τι απάνθρωπε συνθήκε διαβίωση των οικονομικών μεταναστών, ήδη προκλήθηκαν αντιδράσει από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Προχθέ το απόγευμα, με παρέμβαση τη Ρουμανική Πρεσβία. Λεωφορείο πήγε στην περιοχή των Ινιαδών και παρουσία του Ρουμάνου πρόξενου, οι μετανάστες που προέρχονται από την βαλκανική αυτή χώρα επιβιβάστηκαν με προορισμό της εστίες τους.